Το προσφυγικό και η μεταλιγνίτη εποχή παραμένουν στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Όλες τις εξελίξεις θα σχολιάσουμε τώρα με τον Λάζαρο Μισαλίδη, όπως και κάθε Παρασκευή βράδυ. Καλησπέρα, Λάζαρε. Καλησπέρα, Κατερίνα. Θερμή ιδιαίτερα αυτή η εβδομάδα, αλλά να μείνουμε στην σημερινή ημέρα και να ξεκινήσουμε από την επίσκεψη του Υπουργού Ενέργειας στην περιοχή. Ξεκίνησε τις επισκέψεις του ο Υπουργός και αύριο θα μιλήσει σε ειδική μερίδα για την επόμενη μέρα, για τη μεταλιγνίτη εποχή. Λάζαρε, ένα σχόλιο για την εδώ παρουσία της ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Έχει αργήσει κάποια χρόνια. Έχει αργήσει πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες θα έλεγα, γιατί για να μπορέσει να φτάσουμε στην απολιγνητοποίηση, στη μεταλιγνητική, όχι απολιγνητοποίηση, μεταλιγνητική είναι το πιο σωστό να το λέμε, ναι. Περίοδο. Και εγώ είπα μεταλιγνητή εποχή, θεωρώ ότι είναι καλύτερο. Ναι, είναι πολύ πιο σωστό αυτό από την απολιγνητοποίηση. Αυτό έπρεπε να είχε αρχίσει εδώ και κάποιες δεκαετίες. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα σε καμία των περιπτώσεων να γίνει μέσα σε 3 χρόνια. Ούτε μάγοι δεν μπορούν να το κάνουν, ούτε μαθητευόμενοι, ούτε πραγματικοί, ούτε κανένας δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Και μάλιστα με την οτροπία που καλλιεργόταν χρόνια στο νομό μας, με την μονοκαλλιέργεια της ΔΕΗ, χωρίς να δημιουργούμε, αν το θέλετε, χωρίς να έχουμε άλλες αναπτυξιακές οδούς στην περιοχή, και με το κυνήγι μιας δουλειάς μέσα στην επιχείρηση που λέγεται ΔΕΗ, με αυτό το πράγμα δημιουργήσαμε στρεβλή ανάπτυξη στην περιοχή και εξαρτώμενη 100% από τη ΔΕΗ. Μονοκαλλιέργεια. Τελείως μονοκαλλιέργεια. Δεν υπήρξαν δορυφορικές επιχειρήσεις γύρω από τη ΔΕΗ, με την έννοια ότι δεν δημιουργήθηκαν νέες βιομηχανίες. Κάποιες δημιουργήθηκαν. Υπήρχαν κάποιες τέτοιες. Άρα ολοτεχνική. Ναι. Τα ράουλα τα παίρναμε από την Καβάλα. Εντάξει, ωραία. Και ακόμα όμως δεν θα μπορούσε μόνο να είναι με τη ΔΕΗ, δηλαδή να γυρίζουν όλα από το ΔΕΗ. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, και δόξα τω Θεώ, έχουμε πλουτοπαραγωγικούς χώρους εδώ στην περιοχή μας. Θα μπορούσαν οι συνεταιρισμοί που ήδη υπάρχουν, έχουμε και έναν αναγκαστικό συνεταιρισμό του Κρόκου, έχουμε συνεταιρισμό στα Ροδάκινα, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν και άλλοι συνεταιρισμοί στην πατάτα, στα ακτινοτροφικά προϊόντα. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα, αλλά τα πάντα γυρνούσαν γύρω από τη ΔΕΗ. Υπήρχαν κάποιες φωνές που μιλούσαν για αυτά τα πράγματα και το πώς να αναπτυχθούν και άλλες καλλιέργειες, σε εισαγωγικά και μία, αν το θέλετε, γύρω από την. Και μάλλον όχι γύρω, εκτός ΔΕΗ, αλλά. Και υπήρχε και ένα χρόνιο αίτημα που συνεχίζει να βρίσκεται πάντα και να είναι επίκαιρο, αυτό της επαναπόδοσης των εδαφών από τη αυτό ΔΕΗ, είναι ένα από τα. Καθώς ανήκουν πλέον οι χώροι όλοι εκεί στο ελληνικό δημόσιο, θα μπορούσαν να δοθούν έναντι μικρού τιμήματος ή ως δώρο στους κατοίκους της περιοχής. Ναι, ναι. Η επαναπόδοση των γεών, ας το πούμε, στους ανθρώπους από τους οποίους τα πήρανε, είναι εκ των νουκ άνευ. Παντού σε όλο τον κόσμο αυτό γίνεται. Όταν πάει, ας πούμε, μια εταιρεία, εκμεταλλεύεται το υπέδαφος, παίρνει αυτό που είναι να πάρει για να κάνει και μάλιστα το παίρνει με απαλωτριώσεις. Εντάξει, να μην το ξεχνάμε αυτό εδώ, το παίρνει με απαλωτριώσεις. Βέβαια δίνει και κάτι, δεν μπορώ να πω, με τους πληττόμενους, με όλες αυτές τις διαδικασίες. Με τις μετανακαστάσεις. Έδινε, ας το πούμε, κάποια πράγματα, δεν το συζητάμε, αλλά μετά θα πρέπει να αποκαταστήσει το περιβάλλον, έτσι πως ήταν, για να φύγει αυτή η ανισορροπία, που υπήρχε, που έφερε η εκάστοτε εταιρεία, μην πούμε μόνο για ΔΕΗ, και τα λατομεία έτσι πρέπει να κάνουν, και άλλες επιχειρήσεις έτσι πρέπει να κάνουν, και ορυχεία άλλου τύπου, πρέπει να επαναποδίδουν την περιοχή στο φυσικό περιβάλλον ή, αν το θέλετε, και στους κατοίκους, για να τους δώσει μετά ξανά μια διέξοδο. Δεν σημαίνει ότι πάει μια εταιρεία, οποιαδήποτε εταιρεία, και εκμεταλλεύεται την περιοχή και μετά παραδίδει ένα κρανίου τόπο. Δεν μπορούν να γίνουν αυτά. Σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, σε όλη την πολιτισμένη Φίλιο, η ΔΕΗ στις άλλες χώρες, να το πούμε έτσι, αυτό που αποδίδουν πάλι πίσω στην κοινωνία, θέλετε, στο περιβάλλον, θέλετε, είναι κάτι καλό, κάτι όμορφο. Εδώ ούτε αυτό ακόμα έχει μελετηθεί
Και φυσικά δεν έχουμε ακούσει τίποτα ούτε καν για αυτό. Καλά, βέβαια δεν είναι ζητήματα και θέματα που προέκυψαν τα τελευταία χρόνια. Όχι, βέβαια. Έπρεπε να ξεκινήσει η προετοιμασία χρόνια πριν, πριν από 20 χρόνια. Είχαμε ίσως τον τοπικό λίγα, πόρο. Κατερίνα, μου. Συγγνώμη. Ναι, που. Ναι. Ίσως και τα 20 έτσι, χρόνια λάζε, είναι. Έπρεπε να αξιοποιηθεί ο τοπικός πόρος στην κατεύθυνση για τη μεταλιγνίτη εποχή. Έπρεπε να γίνουν πράγματα και να κινηθούν διαδικασίες πολύ πιο γρήγορα. Αλλά όμως και αυτή η ανακοίνωση για το 2028 κλείσιμο μονάδων και λίγο αργότερα το 2023 είναι κάτι που δεν το περίμενε κανένας. Βρήκε τους πάντες απροετοίμαστους, γιατί περίμεναν όλοι ότι οι μονάδες, μιας και όπως λέγεται υπάρχει ημερομηνία λήξης. Ημερομηνία λήξης δεν υπάρχει στους μονάδες. Ναι, περίμεναν αυτό το 2040 ή το 2050. Συγχώρεσα μου, Κατερίνα, αλλά ημερομηνία λήξης δεν υπάρχει. Αυτό είναι αφιολόγημα, δεν ξέρω ποιος το είπε, αλλά προφανώς. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ότι δεν κλείνουμε τις μονάδες, δεν κλείνουμε τις μονάδες. Οι μονάδες έχουν ημερομηνία λήξης. Μάλιστα, τέλος πάντων. Αυτό εδώ είναι για να το λέμε σαν ανέκδοτο στις παρέες μας και να γελάμε. Όποιος το είπε και είναι πολιτικός, προφανώς. Κάποιο πρόβλημα θα έχει, δεν θα γνωρίζει πράγματα για το τι σημαίνει ΔΕΗ, για το τι σημαίνουν εργοστάσια, για το τι. Σίγουρα δεν ήταν μηχανολόγος αυτός που το είπε. Αυτό είναι σίγουρο. Μπορεί και να είναι και μηχανολόγος. Αν το είπε, τότε μάλλον του δώσαν τζάπα το πτυχίο. Λάζαρε, αύριο θα υπάρχουν βέβαια και κινητοποιήσεις έξω από το ξενοδοχείο Παντελίδη στην Πτολεμαϊδό που θα πραγματοποιηθεί η μερίδα. Εκεί θα μιλήσει ο Υπουργός, ο Πρόεδρος της ΔΕΗ, ο Υφυπουργός, μετά και από τις συναντήσεις που είχαν σήμερα και επισκέφθηκαν χώρους εργασίας, λιγνητορυχία. Οπότε θα έχουμε εικόνα την επόμενη εβδομάδα και θα σχολιάσουμε τη μετά επίσκεψη του Υπουργού, τι έγινε και τι συζητήθηκε όλα αυτά. Ωστόσο, πρέπει να σε ρωτήσω, Λάζαρε, εκείνο που, και να κλείσουμε με αυτό το θέμα. Υπάρχει μια έντονη κινητικότητα. Δεν θα μπορούσαμε, δεν υπάρχει έντονη κινητικότητα με τόσο σοβαρό θέμα που ανακοινείται και με τέτοια. Δηλαδή, ξεσηκώθηκε η τοπική κοινωνία. Αρχίζει, καταθέτει προτάσεις. Ναι. Έχουμε μια κίνηση. Η κοινωνία ακόμα δεν έχει καταλάβει το τι θα πάθει. Συγχώρεσα με, Κατερίνα, ας με συγχωρέσει και η κοινωνία η ίδια, αλλά έχω την εντύπωση ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα το τι θα γίνει και το τι σημαίνει μετά λιγνίτη εποχή και με ποιον τρόπο πάμε. Εγώ πραγματικά είμαι περίεργος να δω πώς θα σχεδιαστεί, γιατί μέχρι τώρα σχέδιο δεν υπάρχει για αυτό το πράγμα, αυτό είναι σίγουρο, πώς θα σχεδιαστεί, έστω από εδώ και πέρα. Και είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα φτάσουμε να περάσουμε αυτήν την κρίση. Γιατί, να μην γελιόμαστε, αυτό που θα περάσει η περιοχή μας είναι μια κρίση. Μια κρίση η οποία είναι ακόμα μεγαλύτερη και από την οικονομική κρίση που νιώσαμε σαν ολόκληρη Ελλάδα. Είναι οικονομική κρίση για την περιοχή. Τελειώνουμε όλα. Είναι, όχι, Κατερίνα μου, δεν είναι μόνο οικονομική κρίση, γιατί είναι και κρίση ταυτότητας, αν το θέλεις. Είναι και κρίση ακόμα και πολιτισμική. Θα έχουμε πολλά επίπεδα κρίσης σε αυτήν. Μακάρι να ήταν μόνο οικονομική. Δεν θα είναι μόνο οικονομική. Όταν αλλάζει την νοοτροπία και αυτό που λέγαμε πριν για την μόνο καλλιέργεια που υπήρχε και θέλεις να βάλεις κάποιο άλλο μότο, να το πούμε έτσι, στην. Που να είναι εξίσου ισχυρό όπως. Ας μην είναι και ισχυρό. Απλά να είναι διαφορετικό. Δηλαδή, καλό θα ήταν, εννοείται, να είναι και εξίσου ισχυρό και να είναι και περισσότερο ισχυρό, αν είναι δυνατόν. Αλλά ακόμα και να μην είναι ισχυρό, όταν θα πας να αλλάξει αυτό, υπάρχουν και άλλα προβλήματα που πρέπει να λύσεις. Δεν είναι μόνο τα οικονομικά. Η κρίση που έρχεται είναι πάρα πολύ μεγάλη. Και έχω την εντύπωση ότι είναι πέρα από τις δυνατότητες και όσον αφορά, τις αρχές και όσον αφορά, αν το θέλετε, και την κεντρική κυβέρνηση να την αντιμετωπίσει. Θα δούμε πράγματα τα οποία, εφόσον δεν υπάρχει σχέδιο. Το μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό. Δεν υπάρχει σχέδιο. Θα δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα. Μακάρι να μην είμαι και τα χρήματα Κασάνδρα που θα εγώ αυτή τη στιγμή και να. Κοίτα, εμείς, Λάζαρε, γενικώς από τη φύση μας είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι. Πρέπει να δούμε κι εμείς και να περιμένουμε προσεκτικά τα επόμενα βήματα και τι ακριβώς θα γίνει. Πώς θα σχεδιαστεί η επόμενη μέρα στην περιοχή. Εμείς τώρα απλά επισημαίνουμε και λέμε αυτά που έχουμε. Και αν μπορούμε φυσικά. Ως νέα, αυτά που βλέπουμε δηλαδή. Ναι, πόσα χρήματα έτσι θα δοθούν, τι θα γίνει, πώς θα γίνει. Και, αν μπορούμε και καθένας, μιλάμε πάνω στα δεδομένα που έχουμε. Αν θα αλλάξουν τα δεδομένα, θα αλλάξουμε και εμείς βέβαια. Και αν μπορούμε και ο κάθε
κάθε κλάδος, από το δικό του μετερίζει ο καθένας, αν μπορεί να βοηθήσει συλλογικά φυσικά και με τα όργανά του, να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτή τη συνισταμένη, αλλά δεν βλέπω καμία οργάνωση. Εμένα αυτό είναι που με στεναχωρεί. Δεν βλέπω καμία οργάνωση. Ναι, πρέπει να υπάρξει μια οργάνωση, ένας γενικός συντονιστής, που να συντονίσει όλες τις διαδικασίες. Για μένα λέγαμε χθες το βράδυ και με τον συνονόματος στον Δήμαρχο Κοζάνη, στον κύριο Λάζαρο Μαλούτα, ότι πρέπει κάποιος να συντονίσει φορείς, αιρετούς, άπαντες, προκειμένου να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να ξεκινήσουν να γράφουν και να σχεδιάζουν. Για μένα... Γιατί στα λόγια όλοι καλά είμαστε. Σίγουρα, και εμείς πολύ, πολύ καλοί είμαστε. Κατερίνα μου, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα που για μένα θα έπρεπε να γίνει ειδικό υπουργείο για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ειδικό υπουργείο. Καλά, έγινε. Όπως... Έγινε. Όχι, Κατερίνα μου. Έγινε διυπουργική. Όχι, διυπουργική. Δεν μιλάμε για τέτοιου είδους συζητήσεις. Ναι, είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Έγινε η επιτροπή. Δεν μιλάμε για επιτροπή. Για μένα πρέπει, για να λυθεί αυτό το ζήτημα, να γίνει υπουργείο συγκεκριμένα. Έγινε συνεργασία τριών υπουργείων. Συνεργασία. Όχι συνεργασία. Θα έχουμε υπουργείο για το μεταναστευτικό, υπουργείο για τον ακριβώς τουρισμό. Ακριβώς έτσι. Είναι τόσο μεγάλο για τον τουρισμό. Είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα, που απαιτεί για μένα, για τις δύο μεγάλες περιοχές και για τη Μεγαλόπολη και για τη δικιά μας περιοχή, θα πρέπει να γίνει υπουργείο το οποίο να μπορεί να λύνει, να έχει ένα στρατηγικό σχέδιο καταρχήν και να μπορεί να λύνει προβλήματα. Και θα το δείτε, φαντάζομαι ότι θα λυθεί αυτό το πράγμα και θα γίνει κάτι τέτοιο. Σίγουρα θα γίνει, αν όχι υπουργείο, ένα υφυπουργείο, κάπως πρέπει να λυθεί αυτό. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Δεν μπορούμε ακόμα να καταλάβουμε το μέγεθος του προβλήματος που θα δημιουργήσει η μετά λιγνίτη εποχή. Και Λάζαρε, να δούμε λίγο τα δημοσιεύματα, για να αλλάξουμε και θέμα. Δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών αναφέρουν ότι θα δημιουργηθούν 20 κέντρα κράτησης μεταναστών σε ολόκληρη τη χώρα, 3 στη Δυτική Μακεδονία. Εγώ θέλω να ρωτήσω αν θα λύσουν το πρόβλημα, γιατί έχεις ασχοληθεί ιδιαίτερα με το θέμα. Και την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε το ίδιο, ότι η Δυτική Μακεδονία είναι ιδιαίτερα φιλόξενη. Φιλοξενεί ήδη πολλούς πρόσφυγες. Δεν δημιουργήθηκε κάποιο πρόβλημα στα ορεινά γρεβενά όπου φιλοξενούνται, σε ξενοδοχειακές μονάδες της περιοχής. Λύνουν η Κοζάνη φιλοξένησε. Όχι... Ναι, η Κοζάνη φιλοξένησε. Επίσης φιλοξενήθηκαν σε ξενοδοχεία στην Καστοριά, στο Βόλιο. Και τώρα μιλάμε για κλειστά κέντρα προσφύγων. Εδώ είναι το μεγάλο κλικ. Εδώ είναι αυτό που πιστεύω ότι θα δημιουργήσει τα προβλήματα. Δηλαδή ουσιαστικά τι φτιάχνουμε, μια φυλακή. Μα έτσι είναι. Είναι δυνατόν μα κάπου και σίδερα. Ναι, θα έχει και σίδερα, μια φυλακή. Και σειρματόπλεγμα. Την οποία, μάλιστα, και σειρματόπλεγμα. Γιατί επισκέφθηκαν δημοτικοί σύμβουλοι από το Βόλιο χθες μια ανάλογη δομή κάπου στη Δράμα για να δούνε από κοντά προκειμένου να αποφασίσουν τελικά αν θα πούν ναι ή όχι στην λειτουργία ανάλογης δομής στο Βόλιο. Και έκαναν λόγο για μια φυλακή. Η φυλακή αυτή θα μας δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Γιατί δεν θα είναι φυλακή με ανθρώπους οι οποίοι κάναν κάτι και πρέπει να πληρώσουν στην κοινωνία. Θα είναι μια φυλακή ανθρώπινων ψυχών για το τίποτα. Για το ότι κάποιος τους ανάγκασε να φύγουν από τον τόπο τους, γιατί ήταν υπήρχε ένα πόλεμος, εγώ θα πω ακόμα και για τους οικονομικούς μετανάστες, ακόμα γιατί δεν είχαν οικονομική ευχέρεια, αν το θέλετε, προσπαθούσαν να... Μπορεί να είναι και ελαφρομετανάστες. Μπορεί να είναι και ελαφρομετανάστες. Δεν κάναν κάποιο έγκλημα. Και οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες από χώρες πολέμου. Ναι, δεν κάναν κάποιο έγκλημα. Ή αν το θέλετε, το έγκλημά τους ήταν ότι προσπάθησαν να βρουν μια καλύτερη ζωή. Όταν ένα τέτοιο άνθρωπο τον παίρνεις και τον κλείνεις σε μια φυλακή, θα τη δράσει. Ο άνθρωπος είναι δράση-αντίδραση. Δεν μπορεί, θα δημιουργηθούν προβλήματα. Θα δημιουργούν τεράστια προβλήματα με αυτό. Και στο κάτω-κάτω, που είναι και το, αν το θέλουμε, η φιλοξενία που πρέπει να έχουμε. Ο Ξένιος Δίας, ξέρετε, ήταν Έλληνας. Έτσι, λίγο να θυμηθούμε λίγο και τα της μυθολογίας μας. Δεν είχε κάποια άλλη, ας το μα πούμε, το δείξαμε εθνικότητα. Ότι ήδη το έχουμε δείξει. Δεν μπορεί να αλλάξουμε αυτό το πράγμα που είμαστε. Δηλαδή, αν θα αλλάξουμε αυτό, ουσιαστικά είναι σαν να αλλάζουμε την ελληνική μας φυλή, να αλλάζουμε τον ελληνισμό, να αλλάζουμε... δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να το δει. Για μένα είναι ξένο αυτό προς τα ελληνικά ιδεώδη. Το να έρχονται, ας πούμε, άνθρωποι, εντάξει, πέραν το τι είναι, να τους βαφτίζουμε εμείς, μετανάστες, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο, λάθρο μετανάστες να τους βαφτίζουμε, και αυτούς τους ανθρώπους, που πρώτα απ' όλα είναι άνθρωποι, και να τους συμπεριφερόμαστε, λες και είναι εγκληματίες. Αυτό το πράγμα είναι ξένο στην ελληνική κουλτούρα, για μένα. Όποιος διαβάζει λίγο,
πολύ λίγο, είναι ξέρω. Και ας μην το πάρουμε με την ελληνική κουλτούρα. Να το πάρουμε με τη χριστιανική μας κουλτούρα. Και στη χριστιανική κουλτούρα αυτό είναι ξένο. Τελείως ξένο. Ο χριστιανισμός, αυτό που επαγγέλλεται, είναι το πώς να μεταδώσει το χριστιανισμό. Εμείς τι θα κάνουμε, ας το κάνουμε δηλαδή, πράξη λοιπόν. Θα πρέπει να μεταδοθεί ο χριστιανισμός, αν όποιος διαβάζει τα κείμενα, αν το θέλετε, τις γραφές, όποιος μελετάει. Αυτό είναι. Θέλετε, και φυσικά το χριστιανισμό δεν μπορείς να το μεταδώσεις στους χριστιανούς. Αυτοί το ξέρουν ήδη. Δεν χρειάζονται μετάδοση χριστιανισμού. Μετάδοση χριστιανισμού θέλεις να κάνεις όταν έρθεις σε όσμωση, όταν έρθεις σε επαφή. Με τι? Με ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι χριστιανοί. Εμείς φοβόμαστε. Έχουμε εδώ τους θρησκευτοφοβικούς, πώς να τους πω, δεν ξέρω αλλιώς, οι οποίοι φοβούνται μην τυχόν και αλλοιωθεί ο πολιτισμός μας από τους ανθρώπους που έρχονται. Δεν αλλοιώθηκε 2020 χρόνια τώρα θα αλλοιωθεί. Όχι, αυτό λέει ο χριστιανισμός. Αυτός που θέλει να είναι χριστιανός θα πρέπει να διαβάζει τις γραφές. Και μάλιστα, αν δεν μπορεί να τις διαβάσει αυτός, οι πατέρες μας, οι πατέρες εκκλησίες μας, που το διαβάζουν αυτό, θα πρέπει να ξέρουν ότι. Αυτοί το ξέρουν, φαντάζομαι. Εντάξει, δεν φαντάζομαι να υπάρχει κάποιος ιερέας που να λέει έξω οι μουσουλμάνοι. Μα πρεσβεύουν την αγάπη και την αλληλεγγύη. Αυτό ακριβώς. Και θα πρέπει να γίνεται, αν το θέλετε, και μετάδοση του χριστιανισμού. Μετάδοση του χριστιανισμού δεν γίνεται σε χριστιανούς. Τι είναι? Αγάπη, αλληλεγγύη, στήριξη. Αυτό. Και ξαναλέω, δεν γίνεται σε χριστιανούς. Αυτό γίνεται σε ανθρώπους που δεν είναι χριστιανοί. Έτσι δεν είναι? Πώς αλλιώς θα μεταδώσουμε αυτό το θέλουμε, Λάζαρε, κλείνουμε, με ενημερώνει ο σκηνοθέτης μας, ο Κυριάκος Σιδηρόπουλος. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη εβδομάδα. Θα έχουμε εξελίξεις και από την επίσκεψη του Υπουργικού Κλιμακίου, αλλά θα δούμε και τι θα γίνει με τα κλειστά κέντρα και πώς θα δρομολογηθεί το όλο θέμα. Σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα και να ευχηθούμε να έχεις ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο. Στην Αράχοβα, αν θα πάτε, δεν ξέρω πού θα πάτε. Χιόνι έχει, όλα τα χιονοδρομικά είναι ανοιχτά. Αλλά εμείς προτιμούμε τα χιονοδρομικά της Δυτικής Μακεδονίας. Βίγλα, Βασιλίτσα και Καστοριά. Ευτυχώς είμαστε ένας νομός όπου σε μία ώρα μόνο μπορείς να πας σε τουλάχιστον χιονοδρομικό Βιτσίου, για να είμαι ακριβής. Σε πέντε χιονοδρομικά. Και είναι πολύ κοντά μας, πάρα πολύ κοντά. Συγγνώμη λίγο, είχα κάποτε κάποιον μαθητή, ο φοιτητή μάλλον στο ΤΕΗ τότε ήταν της Κοζάνης, μηχανοστοτή μηχανολογίας, ο οποίος διάλεξε το ΤΕΗ Κοζάνης, γιατί ακριβώς είχε απόσταση μία ώρα από πέντε χιονοδρομικά κέντρα. Και μπορούσε να πάει παντού, να είστε καλά, Λάζαρε.